συσκευή αποτελείται. Η Ορίων αποτελείται από, από αυτή εδώ τη συσκευή, ο οποίος είναι ρυθμιστής συχνότητας, εδώ κάτω. Έτσι έχουμε την επιλογή να επιλέγουμε το πόσα μέτρα θέλουμε από αυτό το διακόπτη να ψάχνει και πόσο βάθος. Συνδέουμε τη ραβδοσκοπική, τη σύνδεση του PC. Εδώ μέσα στο PC έχουμε τώρα διάφορες επιλογές. Έχουμε το χρυσό, το ασήμι, το κενό, το μπρονζέ και έχουμε και δύο τύπους συχνότητας που μπορούμε να επιλέξουμε για την έρευνα. Επιλέξαμε τώρα το χρυσό και έχουμε, αν θέλουμε, να βάλουμε και εμείς συχνότητες να επιλέξουμε, να κάνουμε οι δύο συχνότητες και να βάλουμε και πρόσθετες από αυτές που έχει τη στάνταρ. Έτσι δηλαδή κάποιος, αν θέλει μια συχνότητα που δεν βρίσκεται στις μόνιμες συχνότητες, μπορεί να την προσθέσει και να βάλει και άλλες. Πάμε τώρα. Λοιπόν, βάζουμε τώρα, έτσι, ελέγχουμε από εδώ πέρα, από την άλλη συσκευή, πόσα μέτρα θέλουμε να ψάξουμε. Ξεκινάει από τα 100 μέτρα και φτάνει μέχρι και τα 1000 μέτρα. Όσο μεγαλύτερα, όσο περισσότερα είναι τα μέτρα, τόσο λιγότερο είναι και το βάθος όμως, να ξέρουμε. Δηλαδή στα 1000 μέτρα φτάνει μέχρι 3 μέτρα βάθος. Στα 900 μέτρα μέχρι 4 μέτρα βάθος, στα 800, στα 706 μέτρα, και όσο μειώνουμε την απόσταση αυξάνεται το βάθος. Έτσι, αυτό είναι λογικό γιατί τα σήματα είναι πιο έντονα. Λοιπόν, θα παίξουμε τώρα περίπου στα 800 μέτρα με 4 μέτρα βάθος. Έχουμε επιλέξει το χρυσό και πάμε να δείξουμε πώς κάνουμε την έρευνα. Βαστάμε στο χέρι μας τη βέργα. Επιλέγουμε την τετραγωνική μορφή της συχνότητας στο χρυσό για να δούμε αν θα ανταποκριθεί η βέργα. Βλέπουμε ότι κατευθείαν παίρνει, έτσι, και κάνει ανίχνευση. Να βάλουμε κενό να δούμε αν υπάρχει. Κενό. Στο κενό βλέπουμε αλλού. Μας δείχνει ένδειξη. Και ούτω καθεξής. Η κάθε συχνότητα δηλαδή ανταποκρίνεται στη βέργα, στο ραβδοσκοπικό όργανο, όπου πιάνει εκπομπή. Γενικά είναι σαν μια γεννήτρια, μια τεχνολογικά πολύ εξελιγμένη γεννήτρια, που έχουμε διάφορες επιλογές να ελέγχουμε την απόσταση, το βάθος, τι μορφή θέλουμε να ψάξουμε, δηλαδή η συχνότητα σε τι μορφή να βγαίνει, αν βγαίνει. Τώρα έχω βάλει τετραγωνική, θα βάλω και τριγωνική μορφή για να δούμε και τη διαφορά, το πώς ανταποκρίνεται στο ραβδοσκοπικό όργανο. Επιλέγουμε πάλι κενό. Αυτό είναι και ένα τεστ, μια επιβεβαίωση του στόχου, δηλαδή αν ξαναπάει πάλι η βέργα στο ίδιο σημείο, σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται ο στόχος. Γι' αυτό έχουμε και τις δύο επιλογές συχνότητας, της μορφής συχνότητας, έτσι, αν είναι τετραγωνική ή τριγωνική. Να δούμε και στο χρυσό. Στο χρυσό έχουμε μια μικρή ένδειξη, πρέπει να την ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε πλέον. Κοιτάξτε, γενικά πρέπει να παίρνουμε ενδείξεις και το πρωί και το βράδυ. Το σημαντικό είναι αυτό, ότι να μπορούμε να έχουμε την επιλογή να ερχόμαστε αρκετές φορές και να παίρνουμε, να συλλέγουμε στοιχεία. Έτσι μόνο μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι πραγματικός στόχος ή όχι. Έχω βάλει 800 μέτρα και πάλι πολλά είναι. Μπορούμε να το μειώσουμε αν θέλουμε. Στα 500, στα 400. Μια μικρή ένδειξη για χρυσό, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται και στην μεγάλη απόσταση. Ε. Ναι. Εντάξει, μια ένδειξη πήραμε. Η πληροφορία επιβεβαιώνει λίγο την ύπαρξη ενός στόχου. Τώρα, αν υπάρχει πραγματικά ή όχι, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία και να δούμε. Νομίζω ότι εκεί είναι η κατεύθυνσή μας.